Φραγκοκάστελο, 15 Σεπτεμβρίου 2013, εορτή Αγίου Νικήτα. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθο. Συντο Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κοίτα θλαφόρε θανάτων παραδόξων πλουτιστικωμένη Χριστού μεγάλο αμάρτης. Ευχαριστούμενη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη, Κύριε Κύριε και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου. Σεβασμιότατοι, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, φίλοι Σφαγιανοί, αγαπητοί επισκέπτες. Για άλλη μια χρονιά σας καλωσορίζουμε στο πανηγύρι του Αγίου Νικήτα και στην αναβίωση των αθλητικών αγώνων των Νικήτιων. Αυτός ο τόπος που πατούμε είναι μια ιστορική περιοχή. Εδώ υπήρχε μια αρχαία πόλη, η Νικήτη, στην οποία ο μύθος λέει ότι διοργανώνονταν αγώνες αντίστοιχοι των Ολυμπιακών αγώνων που διοργανώνονταν στην Ολυμπία. Όταν νίκησε το Ορθόδοξο θρησκευτικό δόγμα, πάνω στα ερείπια της αρχαίας πόλης και στα ερείπια αρχαίου ναού, χτίστηκε αυτό το εκκλησάκι του Αγίου Νικήτα, που επισκευάστηκε πολλές φορές τα μετέπειτα χρόνια. Σε όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε αναβίωση αθλητικών αγώνων που συνδεόταν με το πανηγύρι του Αγίου Νικήτα, στην οποία μαζεύονταν οι καλύτεροι νέοι της επαρχίας και των γύρω περιοχών για να διαγωνιστούν σε αθλήματα τρεξίματος και σωματικής δρόμης και σκοποβολής. Υπήρξε μια προσπάθεια από τις προηγούμενες κοινοτικές και δημοτικές αρχές και αναβίωσαν αυτοί οι αγώνες που προσπαθούμε παρά τους δύσκολους καιρούς να τους κρατάμε και να τους αναβιώνουμε, δίνοντας μια ευκαιρία στη νεολαία μας και να αθλείται και να δημιουργούμε ένα γεγονός στον τόπο μας. Ελπίζω σήμερα να παρακολουθήσουμε καλούς αγώνες από τους νέους της επαρχίας μας και για την ιστορία των εκδηλώσεων, για την ιστορία του Αγίου Νικήτα θα σας μιλήσει η πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, η Καλλιόπη Γερονιμάκη. Σας ευχαριστώ πολύ και χρόνια πολλά. Κύριοι πρόσωποι της Εκκλησίας, κύριοι πρόσωποι της Πολιτείας, κύριοι Δήμαρχε, αγαπητοί δημότες και φίλοι, το τοπίο που φιλοξενεί το μικρό εκκλησάκι του Αγίου Νικήτα είναι ένα τοπίο γεμάτο από ιστορικά ενίγματα. Η Λήθεια έχει τη συνήθεια να κάθεται πάνω στα αντικείμενα, όπως η άσπρη μπογιά πάνω στους ζωγραφισμένους τοίχους ή το άσπρο χαλίκι πάνω στο ψηφιδωτό δάπεδο. Ας προσπαθήσουμε όμως να ξετυλίξουμε σύντομα το νήμα της ιστορίας του πανηγυριού και της ιδιαίτερης γιορτής του. Στο χώρο που σήμερα αντικρίζουμε την εκκλησία βρισκόταν κάποτε η αρχαία πόλη Νικήτα. Τα ίχνητες χάνονται στον χρόνο, αλλά για τη ζωή γύρω από τον κάμπο του Φραγκοκαστέλου στους κατοπινούς αιώνες γνωρίζουμε περισσότερα. Κατά την πρώτη Βυζαντινή περίοδο, δηλαδή μετά το 324, η Κρήτη γνώρισε μια περίοδο οικονομικής ευημερίας και ειρήνης. Ο αποκλεισμός των Σφακίων από την Ενδοχώρα στο βορρά ευνοούσε και τις εμπορικές δραστηριότητες των κατοίκων. Η ατμόσφαιρα αυτή είναι ορατή στα ευρήματα γύρω από την περιοχή του Φραγκοκαστέλου. Στο ολόκληρο τον κάμπο υπήρχαν αρκετές αγρικές και καλλιέργειες. Η επιβλητική τρίκλητη βασιλική του Αγίου Νικήτα, που χτίστηκε στην περιοχή γύρω στα τέλη του 6ου αιώνα μετά Χριστόν, προδίδει την απήχηση της χριστιανικής θρησκείας και στις πιο πρόσθετες περιοχές του νησιού. Οι πρώτες επισκοπές δημιουργήθηκαν τότε στο νησί και τα σφακιά υπάχθηκαν στην ασύστατη έδρα του Φίνικα και της Αράδημας.
Τα αραβικά πλοία ολοένα περικύκλωναν το νησί, ώσπου το 823 κατόρθωσαν να το καταλάβουν ολόκληρο, εκτοπίζοντας τους Βυζαντινούς. Το 921 ο Νικηφόρος Φωκάς ανακατέλαβε την Κρήτη. Μέσα σε αυτή τη συγκυρία η Βυζαντινή κεντρική διοίκηση προσπάθησε να ενισχύσει το θρησκευτικό φρόνημα του κρητικού πληθυσμού μετά τη μακρόχρονη υποτέλειά του στους Άραβες. Έτσι το στράτευμα του Φωκά μετέφερε την λατρεία του Αγίου Νικήτα στο νησί. Δεν ήταν λοιπόν ντόπιος Άγιος, αλλά η λατρεία του ξεκινούσε από τη Βυθινία. Όταν διαδόθηκε στα Σφακιά, άρχισε να γιορτάζεται στη θέση του Αγίου Γεωργίου. Ο έφηπος στρατιωτικός Άγιος έγινε προστάτης του ντόπιου πληθυσμού από τους πειρατές που ολοένα πλήθαιναν στο Αιγαίο. Σύμφωνα με τις πηγές, ο μικρός μονόχωρος ναός που βλέπουμε μέχρι σήμερα χτίστηκε στα 1196 με πρωτοβουλία μιας ρεθεμιώτικης επισκοπής. Σε μια εποχή που τα περισσότερα μεσαιωνικά εγκλησάκια ήταν χτισμένα στους πρόποδες των βουνών, ο ναός του Αγίου Νικήτα παρέμεινε κοντά στη θάλασσα σαν ξόρκι από τα πειρατικά πλοία. Ήταν μία μόνο από τις συνολικά 15 εκκλησίες που χτίστηκαν την ίδια περίοδο σε ολόκληρο το νησί προς τιμήν του Αγίου. Κοινοί θρύλοι για τα θαύματά του διαδίδονταν παντού, ενώ κάθε περιοχή έπλαθε τη δική της τοπική παραλλαγή. Η πιο γνωστή διήγηση που έκανε το γύρο του νησιού αναφερόταν στις εχθροπραξίες των πειρατών και τη σωτήρια παρέμβαση του Αγίου. Μεταφέρω αυτούς για την περιγραφή του από τον ιστορικό Θεοχάρη Δετοράκη. Ύστερα από τη θαυματουργική λύτρωση της αχμάλωτης κόρης, όλοι οι Σφακιανοί ήθελαν τον Άγιο δικό τους. Στο τέλος συμφώνησαν να γιορτάζουν τον ένα χρόνο τα ανατολικά χωριά των Σφακίων και τον άλλο τα δυτικά. Κάποτε όμως έχασαν τη σειρά και συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί την ημέρα της εορτής του Αγίου. Και επειδή καμία παράταξη δεν ήθελε να υποχωρήσει, κινδύνευσε να γίνει συμπλοκή και αιματοχυσία. Όμως στην κρίσιμη στιγμή, κανένα από τα 40 ντουφέκια των Σφακιανών δεν εκπυσοακρότησε. Οι παριστάμενοι θεώρησαν πως αυτό ήταν ένα δεύτερο θαύμα και αποφάσισαν να οργανώνουν στο εξής το μεγάλο πανηγύρι για τον Άγιο και αθλητικούς αγώνες στη μνήμη της δικής τους φιλονικίας. Οι αγώνες περιλάμβαναν το τρέξιμο, το άλμα, το χορό, τη δοξοβολία, τη ρήψη σφαίρας και αργότερα, καθώς η τεχνολογία του πολέμου εξελισσόταν, τη σκοποβολή. Μάλιστα, τα τραγούδια που διαδόθηκαν για τη συγκεκριμένη γιορτή έχουν στον πυρήνα τους το αντάμωμα ολόκληρης της κοινότητας, ενώ δεν αποπνέουν το θρησκευτικό χαρακτήρα της γιορτής. Θέλεις να δεις και να χαρείς όμορφα παλικάρια και αδύνατα και τρομερά όσοι είναι τα λιοντάρια. Άμεσα στο φραγκοκάστελο να είναι το Αγίου Νικήτα, να πιστευτείς όσο άκουσες και από πολλούς εγρήκας. Τότε συντρέχουν τα χωριά, τα πάνω και τα κάτω, να δείξουν την ευλάβεια και τέχνη των αρμάτων. Κάνουν γυμνάσματα φρικτά, πανούς που ανθρώπους τον τρομάζει, και οι τρίχες του σηκώνονται και ο νους του παραλάσει. Όλοι της Κρήτης οι αητοί έρχονται για να ειδούσει, τις ξακουσμένους Σφακιανούς μαζί να αγωνιστούσει. Και μια άλλη εκδοχή συμπληρώνει. Να ειδείς γουρούς, να ειδείς ξανθούς και όμορφους κοπελιάρους. Να ειδείς το Σύφη πως πηδά, τον Κώστα πως χορεύει. Να ειδείς και τσικομηθιανούς πως παίζουνε το βόλι. Να ειδείς τσικαλικαθρανιούς ή τα καλά ξαμώνουν. Να ειδείς τσινιούς για τάρματα, τσινιές για το γαϊτάνι. Να ειδείς και τσακρογέροντες που παίζουν στο σημάδι. Παρόλο που αδυνατούμε να χρονολογήσουμε αυτά τα στιχουργήματα, μπορούμε τουλάχιστον να πούμε πως αποτυπώνουν αρκετά στοιχεία της πολιτισμικής ταυτότητας των Σφακιανών. Ο συναγωνισμός τους είχε το χαρακτήρα επίδειξης των πολεμικών αρετών. Μέσα από τα αγωνίσματα ξεκροπρόβαλαν οι κώδικες της Ανδρείας, του τίμιου αγώνα και της ανθρωπρέπειας. Η συγκέντρωση σφυριλατούσε τους δεσμούς της Σφακιανής κοινωνίας στο σύνολό της, αλλά πάνω απ' όλα υπενθύμιζε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που την ξεχώριζαν από τους γείτονές. Επιπλέον καθρέφτιζε τα ίσια των Σφακιανών σε σχέση με την τραχιά ζωή τους στα βουνά, σε σχέση με την ανεκτικότητά τους να υπερασπίζονται το κοπάδι τους, να απειθούν στις αρχές και να μείνονται αποτελεσματικά πίσω από τις άβατες κορυφογραμμές. Πάντως και η αναφορά του τραγουδιού στις γυναίκες δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη. Η γιορτή προσφερόταν για να συμφωνηθούν και προξενιά, αφού οι γυναίκες εμφανίζονταν με τις φορεσιές που είχαν κεντήσει στο χέρι. Αν και οι συγκεκριμένες αναφορές είναι δυσέβρετες, διασώζονται τουλάχιστον δύο σπάνια ιστορικά στιγμιότυπα της Βενετικής περίοδου σχετικά με τις δεξιότητες των Σφακιανών. Το 1546 ο Γάλλος περιηγητής Πιέρ Μπελόν είχε την ευκαιρία να δει τους Σφακιανούς να χορεύουν μέσα σε καύσωνα φορτωμένοι με όλη τους την αρματοσιά. Το 1584 ένας Βενετός αξιωματούχος έγραφε πως οι Σφακιανοί ψυχαγωγούνταν παραβγαίνοντας μεταξύ τους το τόξο.
Βέβαια, αν αυτές οι συνήθειες ήταν μέρος μιας εκκλησιαστικής πανήγυρης, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Όμως προβάλλουν τους κοινωνικούς ρόλους που επέλεγαν οι Σφακιανοί για να αυτοσυστήνονται είτε στους συντοπίτες τους, είτε στον υπόλοιπο πληθυσμό του νησιού. Χρόνια πολλά, κύριε Δήμαρχε. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Μιλήστε μας λοιπόν για τα αγωνίσματα. Τα αγωνίσματα είναι αγώνες δρόμου, αγώνες ρήψεων, δηλαδή έχει 100 μέτρα σε διάφορες ηλικιακές κατηγορίες, έχει τα 1500 μέτρα που ξεκινάνε από εδώ απάνω από την Θεία του Θεοκαστέλου και μετά έχει αγωνίσματα ρήψεων και σκοποβολής με αεροβόλο. Οι ρήψεις είναι δίσκος, είναι η σφαίρα, το κριτικό βόλι. Και είναι και άλμα εις μήκος που επίσης θα γίνει σήμερα. Προσπαθούμε να πάρουμε την άδεια για να φτιάξουμε ένα χώρο που να μπορεί να γίνει επίσημα σκοποβολή εδώ, με την έννοια του υψώματος ενός στοιχείου από την κάθε μεριά, που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μεγαλύτερα όπλα πέρα από τα αεροβόλα. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Σήμερα γιορτάζουμε τη Χάριτα Αγίου Νικήτα σε αυτό το χώρο όπου υπήρχε παλιά πόλη και λάβαναν χώρα αρχαίοι αγώνες. Σήμερα ο Δήμος Φακίων αναβιώνει, προσπαθεί να αναβιώσει αυτούς τους αγώνες και σε αυτόν εδώ το χώρο λαμβάνουν χώρα τα αθλήματα. Στο συγκεκριμένο χώρο που δείχνει η κάμερα, τι ναι. Θα γίνει? Η ρήψη του κριτικού, στο κριτικό βόλι. Το κριτικό βόλι λοιπόν. Ναι, είναι αρχαίο αγώνισμα το οποίο αναβιώνουμε και στις μέρες μας. Και δίπλα έχουμε και τα σκάματα όπου θα γίνουν κάλματα και θα γίνουν και αγώνες δρόμου όπου συμμετέχουν τα νέα παιδιά της επαρχίας Φακίων. Πώς σε λένε, κοριτσάκι, δυνατά? Ειρή. Και το άλλο σου? Ειρήνη. Για πες μου τώρα, γιατί ήρθατε σήμερα εδώ? Ήρθαμε. Δυνατά, δυνατά. Ήρθαμε. Στη γιορτή. Στο γήπεδο. Δυνατά, δυνατά. Για να τρέξουμε στους αγώνες. Μπράβο, καλή επιτυχία. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στα Νικήτια 2013. Το σημερινό πρόγραμμα των αγώνων περιλαμβάνει δρομικά αγωνίσματα 100 μέτρων και 1500 μέτρων, αλτικά αγωνίσματα, άλμα εις μήκος, και αγωνίσματα ρήψεων, σφαιροβολία, δισκοβολία και κριτικό βόλι. Πιο συγκεκριμένα, ξεκινήσαμε με την παρέλαση των αγώνων νωρίτερα και αρχίζουν οι αγώνες ταχύτητας με τα 50 μέτρα νηπίων, 100 μέτρα κορίτσια πρώτης, δευτέρας και τρίτης δημοτικού, αγόρια στη συνέχεια πρώτης, δευτέρας και τρίτης δημοτικού, 100 μέτρα κορίτσια τέταρτης, πέμπτης και έκτης δημοτικού και αντίστοιχα τα αγόρια. Δεν περάζει, δεν περάζει. Τρέχα!
Κύριε πρώτο, έτσι. Συγχαρητήρια, καλή πρόοδο να έχει. Πώς σε λένε, κοριτσάκι μου? Ελένη Καγιαδάκη. Κύριε πρώτη, εσύ θα τρέξουμε σε 100 μέτρα. Συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία, καλή πρόοδο να έχεις. Ευχαριστώ. Η κατηγορία εφήβων αγοριών.